Συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, νεολαία, για να καταδικάσουμε μαζικά την ανανέωση, επέκταση και ενίσχυση της επικίνδυνης συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις βάσεις, που ψηφίζεται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μια συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα μας σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε διακηρυγμένο πλέον στόχο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αφού και το Ιράν και η Ρωσία έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσουν με πυράβλους αμερικάνικες βάσεις αν τεθεί ζήτημα ασφάλειας των χωρών τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ, ψηφίζει στη Βουλή συμφωνία με τους Αμερικάνους, δίνοντάς τους το ελεύθερο να διατηρούν και να λειτουργούν στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές στην Ελλάδα, να αξιοποιούν ακόμα και πολιτικές υποδομές, όπως αυτοκινητόδρομους και λιμάνια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται η βάση της Ούδας, με το γνωστό δολοφονικό της ρόλο σε όλους τους πολέμους και επεμβάσεις σε Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία και αλλού. Και δεν είναι μόνο η Σούδα, αναβαθμίζονται οι βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο Μαγνησίας, καθώς και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου ήδη φιλοξενούνται στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Και επειδή βέβαια όλα αυτά απαιτούν μπόλικο χρήμα, η κυβέρνηση συνεχίζει να ματώνει το λαό μας με αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις, καταργεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να εξασφαλιστούν τα πάνω από 4 δις ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς που υπηρετούν τους σχεδιασμούς της εγχώριας αστικής τάξης, της πλουτοκρατίας, της μεγαλοεργοδοσίας. Πάντα βέβαια υπό το πρίσμα της εμπλοκής των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, οι καπιταλιστές και τα κόμματά τους είναι χωμένοι ως τα μπούνια στο κουβάρι των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Θέλουν να είναι παρόντες στη μοιρασιά της Λίας που θα προκύψει πάνω στις τάχτες και στα ερείπια. Τι άλλο άλλωστε μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη συμμετέχει σε 15 πολεμικές αποστολές στο εξωτερικό, ενώ στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν μέχρι στιγμής 15 ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγία. Διανύουμε μια περίοδο με σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις. Κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων άλλων κρατών, όπως είναι το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλοι. Έχουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη, στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, με τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στην περιοχή, με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για το Παλαιστινιακό είναι σχέδιο βόμβα για όλη τη Μεσόγειο. Με το σχέδιο αυτό, οι ΗΠΑ και Ισραήλ νομιμοποιούν την παράνομη κατοχή της Παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ. Ανοίγει ο δρόμος για νέες πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή. Δημιουργούν τεράστιο...
Ανοίγει ο δρόμος για νέες πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή. Δημιουργούν τεράστιο και επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα διεθνή ζητήματα, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, που υπάρχει παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία, αλλά και η αμφισβήτηση των συνόρων στο Αιγαίο. Με αυτή την κίνηση, ΗΠΑ, Ισραήλ νομιμοποιούν το δίκαιο των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των πολέμων, του ρατσιστικού Ισραηλινού Απαρτχάιντ. Νομιμοποιείται η καταπίεση και η σφαγή ενός ολόκληρου λαού. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μεγάλη ευθύνη για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ενώ δεν έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει στην αναγκαία αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτος, που κατά τα άλλα έχει αποφασιστεί από το αστικό κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν δεν υλοποιούν... Γιατί δεν υλοποιούν τη συγκεκριμένη ομόφωνη απόφαση της Βουλής? Ο σεβασμός τους στις λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες μάλλον περιορίζεται στα αντιργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και σε ό,τι προωθεί τα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Έχουν εγκληματικές ευθύνες ακόμα, γιατί προσυπογράφοντας όλες τις δολοφονικές αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις και πολέμους, συντελούν στο δράμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς χιλιάδων ανθρώπων και συνεχίζουν με τη διαχείρισή του, όπως την αποκαλούν, από κοινού πάλι με τα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα, με τους πιο βάρβαρους, απάνθρωπους και εξαθλιωτικούς όρους για τα θύματα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τα δικά τους θύματα. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση των Ελλήνων καπιταλιστών και του κράτους τους υπογράφεται με τη δυστυχία, την εξαθλίωση και το αίμα των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων και μέσα και έξω από τη χώρα. Η αστική τάξη της Ελλάδας φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις θέσεις της στην περιοχή, εποφελούμενη και από τη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι σχέσεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Βαθαίνει τη συμμετοχή της στα υπεριαλιστικά σχέδια σε βάρος άλλων λαών. Να τι σημαίνει η αποστολή της ιστοιχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία, των πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, των στρατευμάτων στη Λιβύη. Ταυτόχρονα και η τουρκική αστική τάξη επιδιώκει να παίξει έναν ισχυρότερο ρόλο στις εξελίξεις, όχι μόνο περιφερειακό, αλλά ακόμα και παγκόσμιο. Είναι μεταξύ των 20 ισχυρότερων καπιταλιστικών οικονομιών, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ βρίσκεται και μεταξύ των 10 ισχυρότερων στρατιωτικά χωρών στον κόσμο. Η αστική τάξη της Τουρκίας αμφισβητεί με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Συνθήκες που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή. Έχει εισβάλει και διατηρεί στρατούς κατοχής στην Κύπρο, στο Ιράκ και στη Συρία. Στέλνει στρατεύματα και φτιάχνει στρατιωτικές βάσεις εκτός Τουρκίας. Προχώρησε στην απαράδεκτη συμφωνία για την ΑΟΣ με το δωτό πρωθυπουργό της Λιβύης και επιδιώκει να αξιοποιήσει για τα σχέδιά της τα ζητήματα του θρησκεύματος και των μειονοτήτων. Αυτά τα σχέδια είναι λοιπόν αυτά που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ καυγαδίζει με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος τα υπηρετεί καλύτερα. Καυγαδίζουν για την πατρότητα της συμφωνίας Ελλάδας, είπα. Εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που ως κυβέρνηση προσκάλεσε και έφερε την ατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο, έστρωσε το δρόμο και υλοποίησε όλα αυτά που περιγράφονται στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Και τώρα μιλάει για αναστολή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τα έδωσε όλα στη ΣΥΠΑ και έκανε δεξί του χέρι τον Αμερικάνο πρέσβη. Δεν δίστασε να εφαρμόσει άγρια καταστολή στην αντιπεριαλιστική κινητοποίηση μαθητών, φοιτητών και εργαζόμενων ενάντια στην πυραυλική επίθεση στη Συρία. Να προστατέψει το σύμβολο του υπεριαλισμού, το άγαλμα του μακελάρη Προέδρου των ΗΠΑ Τρούμαν. Εδώ και χρόνια, εδώ και δύο χρόνια, σέρνονται σε απανωτές δίκες οι συλληφθέντες από την κινητοποίηση. Επιπλέον,
η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα επιχειρούν να ξεπλύνουν τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι έχει υποφέρει ο λαός μας, αλλά και οι άλλοι λαοί από αυτόν. Παρουσιάζουν τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προστάτες των συνόρων, ως εγγυητές της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Παρουσιάζουν ως εγγυητές αυτούς που αιματοκύλησαν και κατακαιρμάτισαν τη Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, αυτούς που στήριξαν τη Χούντα στην Ελλάδα, το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα διχοτομικά σχέδια. Τις ευχές που ακούσαμε στην πρόσφατη διάσκεψη του Βερολίνου για κατάπαυση του πυρός, για μη επέμβαση ξένων δυνάμεων στη Λιβύη, αυτά τα έχουμε ξανακούσει αρκετές φορές, αλλά ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Επιβεβαιώνεται ότι η υπεριαλιστική ειρήνη είναι μέρος του προβλήματος, είναι νύχι κρέας με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Επιχειρούν σήμερα να αλλοιώσουν τη συνείδηση του λαού και της νεολαίας με κάθε λογής προγράμματα σε πανεπιστήμια και σε σχολιά, μέσα στην κοινωνία, για να μας κάνουν συνένοχους, με σκυμμένο το κεφάλι να αποδεχόμαστε αυτά τα σχέδια. Προωθούν το ψευτοδίλημα, συμβιβασμός και συνεκμετάλλευση ή θερμό επεισόδιο και εμπλοκή. Ταυτόχρονα κηρύττουν την εθνική ενότητα και ομοψυχία για να μας σύρουν να πολεμήσουμε για τα συμφέροντα μιας χούφτας μονοπωλίων. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, παρά μόνο έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Βάζουν πιο επίμονα στο τραπέζι τα νέα διχοτομικά σχέδια για την Κύπρο και για το Αιγαίο, στο όνομα της συνδιαχείρισης και της συνεκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου. Με μοναδικό ωφελημένο το μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά και παραπέρα στρώνουν το δρόμο για εμπλοκή και αξιοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για να καταστέλουν λαϊκές κινητοποιήσεις, για να παρεμβαίνουν δήθεν ακόμα και στην πολιτική προστασία. Η υπεριαλιστική ειρήνη επιβάλλεται με το πιστόλι στον κρόταφο για την προώθηση συμφερόντων ξένων προς τους λαούς. Ας θυμηθούμε τη λεγόμενη κρίση των ημείων πριν μερικά χρόνια, που ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες του τότε Πρωθυπουργού Σιμίτη και με την αμερικάνικη εντολή «όχι σημαίες, όχι στρατεύματα και όχι πλοία στα ίμια». Σταμάτησε μήπως αυτή η παρακτροπή την παραπέρα όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους και έφτασε μέχρι και τη θεωρία της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Στα ελληνοτουρκικά σήμερα βλέπουμε από τη μια να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματιών από τη συνεργασία μεταξύ των αστικών τάξεων και από την άλλη να αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους λαούς των δύο χωρών να βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα θερμό επεισόδιο ή μια πιο διευρυμένη σύγκρουση με συνέπειες τραγικές. Επομένως, οι αιτίες αυτής της κατάστασης που βιώνουμε δεν είναι άλλες από τις σχέσεις που διαμορφώνουν οι κυρίαρχες αστικές τάξεις των δύο χωρών. Σχέσεις που έχουν δύο όψεις, τη συνεργασία και του σφοδρού ανταγωνισμού. Σχέσεις στις οποίες επιδρά η εμπλοκή των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι λαοί όμως, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όχι μόνο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας, αλλά μας ενώνει η κοινή πάλη για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και να βάλουμε μια και καλή τέρμα στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Καμιά εθνική ομοψυχία με εκείνους που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Σε αυτούς που σταχοποιούν το λαό μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα. Το δικό μας το συμφέρον είναι η συμφωνία για τις βάσεις να ακυρωθεί, να επιστρέψουν τώρα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό, να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να
Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από την εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να γιατί βροντοφωνάζουμε σήμερα ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτή την ώρα που στη Βουλή ψηφίζεται η κατάπτυστη συμφωνία, χιλιάδες λαού εδώ στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα είμαστε στο δρόμο και διατρανώνουμε την αντίθεση και την καταδίκη μας. Οι δεκάδες χιλιάδες υπογραφές που συγκεντρώθηκαν στο κείμενο της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις είναι ένα μόνο δείγμα της αντίθεσης του λαού μας. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Κανένας εργαζόμενος να μην νομιμοποιήσει στη συνείδησή του αυτή τη συμφωνία. Είναι η ώρα να οργανώσουμε ακόμα πιο μαχητικά, ακόμα πιο μαζικά την πάλη μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και πανεπιστήμιο, σε κάθε γειτονιά. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς πάει μαζί με την πολιτική που καθημερινά ματώνει την εργατική και λαϊκή οικογένεια. Σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι και εξοπλισμένοι, να μπαίνουν στη δράση μέσα από τα σωματεία τους, να βγάζουν συμπεράσματα για την καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννά τραγικές καταστάσεις. Απαιτείται καθημερινή συστηματική δουλειά, ώστε να αποκαλύπτεται στη συνείδηση ολοένα και περισσότερων εργαζόμενων η επικινδυνότητα αυτών των εξελίξεων, η σύνδεσή τους με τα καθημερινά προβλήματα. Να οργανώνεται η λαϊκή αντεπίθεση ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, ανταγωνισμούς, πολέμους και προσφυγιά. Ο λαός μας με όρους μαζικού, μαχητικού και διεκδικητικού κινήματος μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτά τα σχέδια, σε αυτή την πολιτική. Απαιτούμε να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, να κλείσει η βάση της Σούδας και να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές. Καμιά εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αποδέσμευση από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο λαός μας έχει τη δυνατότητα να οργανώσει την πάλη του για να γίνει αφέντης και νοικοκύρης στον τόπο του, να συντονίσει την πάλη αυτή με τους άλλους λαούς και τα κινήματα της περιοχής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αμοιβές και εποφελείς σχέσεις ανάμεσα στους λαούς. Να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, με πραγματική ευημερία, ειρήνη, φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Αυτός ο δύσκολος αλλά νικηφόρος δρόμος είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση στις ανησυχίες, στα προβλήματα και στις δυσκολίες, στη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η εργατική και λαϊκή οικογένεια. Αυτός είναι ο δρόμος που θα βαδίσουμε και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.